Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Σοφία Ζόρη, είναι παιδίατρος. Υπηρετεί στο νοσοκομείο και είναι μέλος της πενταμελούς επιτροπής ΣΕΙΝΑΠ. Κυρία Ζόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Δώστε μας μία εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Υπάρχουν 17 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, στις οποίες υπηρετούμε 10 αναισθησιολόγοι. Υπάρχουν 7 κενές θέσεις. Με αποτελείζουν κάποιες άδειες προφανώς των συναδέλφων να ήταν αδύνατον πλέον από τις αρχές του μήνα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τακτικά χειρουργεία. Ήδη και εν μέσω πανδημίας είχαν μειωθεί πάρα πολύ τα τακτικά χειρουργεία, γιατί υπήρχε αναστολή ουσιαστικά των τακτικών που θα μπορούσαν να γίνουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο αριθμός που αναφέρεται περίπου 3.000 παιδιά σε αναμονή. Είναι βεβαίως αποτέλεσμα πολλών χρόνων, δηλαδή αυτό πραγματικά είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Είναι πολλά χρόνια που γενικά δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, οπότε αυτό έχει σαν απόρρια συνεχώς να υποστήριζονται παιδιά σε λίστες αναμονής με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ζωή τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση σε ένα τακτικό χειρουργία, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έρχεται εκτιμάται στα εξωτερικά γιατρία και του λένε θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, χειρουργείο μετά από κάποιο διάστημα. Μπορεί να έχει καθυστέρηση ακόμα και σε παιδιά τα οποία νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο, αλλά επειδή είναι σε σταθερή κατάσταση, να πηγαίνει όλο και πιο πέρα το χειρουργείο τους, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσηλεύον, δεν υπάρχει διαθέσιμο χειρουργικό τραπέζι. Το οποίο νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το τι σημαίνει πραγματικά για τη ζωή ενός παιδιού και συνολικά του μετέπειτα ζωή του. Και είναι πραγματικά, ενώ υπάρχει και το προσωπικό, υπάρχει δηλαδή κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να προσληφθεί μόνιμο στα νοσοκομεία, όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και όλες οι προηγούμενες έχουν επιλέξει είτε τελικά να μην προσλαμβάνουν κόσμο, ή να προχωράνε σε τα λεγόμενα επικουρικά ή με διάφορες άλλες ελευθερικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες είναι συμβάσεις που λήγουν στα νοσοκομεία. Είναι άνθρωποι που φεύγουν και μετά μπορούν να δουλέψουν σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι στα αιτήματά μας είναι πέρα από την να καλυφθούν οι μόνιμες θέσεις, να μονιμοποιηθούν και όλοι οι συνάδελφοι που είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και να γυρίσουν φυσικά και όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή εργασίας. Πείτε μου κάτι. Καταρχάς τα γεγονότα. Ναι. Τα γεγονότα λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα του εξαιρετικού επίπεδου ζωής, της καταπληκτικής ποιότητας ζωής, όπως μας έχουν πει, έχουμε 3.000 παιδιά τα οποία ψάχνουν χειρουργικό κρεβάτι. 3.000 παιδιά. Αυτό είναι το γεγονός. Και πολλά βρίσκουν, να ξέρετε, πάνε προς τον ιδιωτικό τομέα. Μισό λεπτό τώρα. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία, υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη ειδικότητα? Γενικά υπάρχει συνολικά πρόβλημα στους αναισθησιολόγους. Τώρα δεν γνωρίζω να υπάρχει στα ιδιωτικά, γιατί δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία, αν αναβάλλεται για παράδειγμα χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς βέβαια κάποιος ο οποίος θέλει να δει τι θα κάνει με την υγεία του παιδιού του και ψάχνει στο ιδιωτικό, εκεί γίνονται οι επεμβάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί γίνονται οι επεμβάσεις, ναι. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος που είναι και στις λίστες σίγουρα έχει επευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, γιατί όταν λέμε σε έναν γονιό ότι το παιδί του, για παράδειγμα, έχει κρυψορχία, δηλαδή δεν έχει κατέβει ο ένας όρχος του παιδιού και του λέμε ότι θα χειρουργηθεί στην τάδε ηλικία, φυσικά μου βλέπω ότι έχει παρέλθει το διάστημα, παίρνει και τηλέφωνο και του λέμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα η σειρά, προφανώς θα επευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να λύσει το θέμα του. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή το γνωρίζουμε ότι γίνεται. Ωραία. Την ώρα λοιπόν που στην Ελλάδα της καταπληκτικής ποιότητας ζωής ντεμπουντάρει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια, τα δημόσια νοσοκομεία γιατί δεν έχουν αναισθησιολόγους? Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολιτική ευθύνη και υπάρχει και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή είναι πολιτική επιλογή το ότι δεν έχουν αναισθησιολόγους. Όπως είναι πολιτική επιλογή, γιατί εμείς έχουμε και θέμα και με τους μικροβιολόγους. Ότι δεν έχουν μικροβιολόγους είναι γενικά πολιτική επιλογή, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία. Θέλουμε πραγματικά και εμείς εργαζόμενοι να δουλεύουμε με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πραγματικά ο κόσμος να μην παίρνει τις υπηρεσίες υγείας που θα μπορούσε να πάρει. Δηλαδή το θλιβερό είναι ότι ενώ θα μπορούσαν να υπάρχει αυξημένη φροντίδα και επιπέδου παροχές υγείας από τους συναδέλφους, νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό κτλ.
αυτή δεν παρέχεται, γιατί πραγματικά είναι μια επιλογή. Επιλέγουμε τελικά να μην προσλαμβάνουν κόσμο, να μην στελεχώνουν τα δημόσια νοσοκομεία έτσι όπως θα πρέπει, με ό,τι απόρρια αυτό έχει τελικά στην υγεία συνολικά όλων των εργαζόμενων, των παιδιών τους κτλ. Τι σας λένε από το Υπουργείο, κυρία Ζωρή? Στο Υπουργείο μας είπαν ότι θα προχωρήσουν σε μετακινήσεις. Τι μετακινήσεις, αυτά που βλέπαμε στην πανδημία? Παίρνω έναν σήμερα από εδώ, τον πάω εκεί. Ακριβώς, το οποίο γίνεται ήδη. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής, το οποίο επίσης είναι μοναδικό μέσα στο δικό μας νοσοκομείο. Και μετακινούν μία συνάδελφο από το Λαϊκό για να κάνει θεραπείες ογκολογικών κυρίως περιστατικών στα Αγία Σοφία. Οι γιατρός είναι σε συνεχή μετακίνηση. Οπότε οι μετακινήσεις γενικά είναι πλέον κανόνες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Εμείς είπαμε και σε συνάντηση ότι αυτό όχι μόνο δολύνει το πρόβλημα το δικό μας, αλλά δημιουργεί πρόβλημα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, στους υπόλοιπους ασθενείς. Και το λέω ότι δολύνει το πρόβλημά μας, γιατί ένας άνθρωπος, ένας συνάδελφος που θα έρθει για 2-3 μήνες και μετά θα φύγει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σε ένα ειδικά πολύ εξειδικευμένο νοσοκομείο όπως το δικό μας. Δεν είναι ότι θα προσφέρει αυτό που λέμε και εμείς τη βοήθεια και γενικά τη λύση που θέλουμε. Απλώς θα μπαλώσει, αν μπορώ να το πω έτσι, και για τα μάτια του κόσμου. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι δύο συνάδελφοι που έχουν έρθει σήμερα, δηλαδή ήρθαν στο νοσοκομείο και παρουσιάστηκαν για να δουν και το νοσοκομείο κτλ. Αλλά εμείς είπαμε ότι και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και με την αυριανή μας απεργία είναι αυτό. Ότι θέλουμε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, θέλουμε να μονιμοποιηθεί εδώ πέρα κόσμος, έχουμε ανάγκη πραγματικά και μπορούμε να έχουμε την υγεία που μας αξίζει. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Ήδη εδώ οι συνάδελφοι έχουν δηλώσει πάρα πολύ γιατροί απεργοί, έχουν δηλώσει πάρα πολύ γιατροί απεργοί. Συμμετέχει και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου στις τάσεις εργασίας και στη συγκέντρωση του Υπουργείου, όπως και το Αγλαία Κυριακού και το νοσοκομείο Πεντέλης. Και γενικά καλούμε και συνολικά και συλλόγους και σωματεία και τους γονείς που μας ακούνε τώρα στο ραδιόφωνο μέσα από τους συλλόγους τους. Να κάνουν κινήσεις, να πάρουν αποφάσεις. Γιατί είναι σημαντικό γενικά να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή και εμείς θέλουμε το καλύτερο πραγματικά για την υγεία των παιδιών τους. Κυρία Ζωρή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.